Και η οικονομία λοιπόν είναι και στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, αφού αρχίζουν πια και ξεδιπλώνονται υποσχέσεις. Κύριε Ζουμπουλάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Περνάμε σε ένα ζουμερό πεδίο. Είναι αυτό που θα αποτελέσει το κυρίως πεδίο της αντιπαράθεσης, διότι οι παρακολουθήσεις ήδη τρέχουν πολύ καιρό, οι άλλες παρεξηγήσεις, ασυνεννοησίες συνεχίζουν, αλλά εκεί που θα αντιπαρατεθούν τα προγράμματα θα είναι στην πλειοδοσία στο πεδίο της οικονομίας. Δηλαδή, ήδη ακούμε, εγώ θα καταργήσω τόνα, εγώ θα φέρω τάλο και πάει λέγοντας. Πάμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας για να δούμε τι αντέχει από αυτά να κάνει. Γιατί ο άλλος καυγάς που γίνεται, λέει η Νέα Δημοκρατία στο ΣΥΡΙΖΑ, τα λέτε αυτά αλλά δεν τα έχετε κοστολογήσει. Τα έχουμε κοστολογήσει μέχρι το τελευταίο σεντ, απαντά ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα ο πολίτης σου λέει ποιο να πιστέψω, αυτόν που λέει δεν τα έχει κοστολογήσει ή αυτόν που λέει ότι τα έχει κοστολογήσει μέχρι το τελευταίο σεντ. Πάμε να δούμε λοιπόν τις αντοχές στην κατάσταση της ελληνικής οικονομίας σήμερα. Έτσι, με την εικόνα της στιγμής προφανώς. Κοιτάξτε, η εικόνα της στιγμής δεν είναι κακή. Η ανάπτυξη, δηλαδή η αύξηση του πλούτου της περσινής χρονιάς αναθεωρείται συνεχώς προς τα πάνω. Δεν έχουμε ακόμα τα οριστικά στοιχεία, αλλά είναι πιθανό να κινηθεί και πάνω από το 6,5%, δηλαδή είναι τρεις φορές παραπάνω από αυτό που είναι ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πληθωρισμός φαίνεται ότι ελέγχεται, τουλάχιστον όσον αφορά τη βασική του δομή, που αφορά τα καύσιμα, τις μετακινήσεις, εν μέρη τα ενοίκια, τα οποία έχουν κάπως ξεφύγει. Εκεί που ο πληθωρισμός δεν ελέγχεται σε βαθμό επαρκή είναι τα τρόφιμα. Γιατί οι πρώτες ύλες των τροφίμων, εξαιτίας όλων των παραγόντων και του ενεργειακού κόστους και του προβλήματος της τροφοδοσίας από την Ουκρανία, τη Ρωσία κλπ. Έχουμε δηλαδή ήδη τα οποία έχουν ανέβει και 39 και 40 και 25 και 30%, ενώ αλεύρι, γαλακτοκομικά, κρέας. Η πικρή δε εμπειρία δείχνει ότι ακόμη και αν περάσουμε στην φάση της αποκλιμάκωσης, ποτέ δεν θα επανέλθουν, ποτέ δεν συνέβη αυτό, στα προηγούμενα επίπεδα. Δηλαδή το 40 που πήραν πάνω μπορεί να μειωθεί κατά 20, εγώ και 30% σας λέω. Αυτό το 10 θα μείνει. Θα έρθει να προσθεθεί κάτι ακόμη και όλα θα έχουν ανωδική πορεία, αλλά αυτό δεν θα το βλέπουμε στα εισοδήματά μας. Ναι, αυτό θα ήθελα λίγο να το μετριάσω. Έχουμε δει περιπτώσεις που τα τρόφιμα έχουν πέσει αρκετά χαμηλά. Σας θυμίζω τις χρονιές των μνημονίων, επειδή ακριβώς υπήρχε πολύ χαμηλή εσωτερική ζήτηση. Δηλαδή, είχαν γίνει αυτές οι απότομες περικοπές μισθών και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Είχαν επιβληθεί μια σειρά από άλλα μέτρα περικοπής της δαπάνης της κρατικής, άρα μειώθηκαν στο ελάχιστο τα επιδόματα, τα βοηθητικά των Ελλήνων. Και τότε είδαμε τις τιμές να πέφτουν. Το γεγονός δηλαδή ότι οι τιμές ανεβαίνουν και συνεχίζουν να ανεβαίνουν παρόλο που ελέγχονται, έχουμε φτάσει πλέον σε ένα πληθωρισμό του 7,7% από 9,6% που είχαμε στο τέλος της χρονιάς, μέσα σε δύο μήνες δηλαδή και λιγότερο, 1,5 μήνα. Αυτό σημαίνει ότι οι Έλληνες συνεχίζουν να αγοράζουν παρά τις δυσκολίες. Έτσι. Και παρά το ότι, δεν λέω πως λένε ψέματα οι άνθρωποι, πόσα στα κανάλια που δηλώνουν την αδυναμία τους να συνεχίσουν να καταναλώνουν κανονικά, λέω απλώς ότι δυστυχώς εκτός από αυτούς υπάρχουν και πάρα πολλοί άλλοι οι οποίοι συνεχίζουν να καταναλώνουν όπως καταναλώναν πριν. Αλλιώς οι τιμές δεν θα συνέχιζαν να ανεβαίνουν, να τραβάνε την ανηφόρα, παρά τις δυσκολίες που έχουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, για τη χρονιά που τρέχει, ποια είναι η πρόβλεψη? Για τη χρονιά που τρέχει, θα έχουμε μια πολύ χαμηλή αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Θα υπάρχουν κλάδοι οι οποίοι θα συνεχίσουν να είναι εξαιρετικά κερδοφόροι. Ό,τι έχει να κάνει με την εστίαση, τη στέγαση, τις τουριστικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες γενικότερα, θα έλεγα. Μένει να δούμε πώς θα συμπεριφερθούν οι κλάδοι του πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης, οι οποίοι ζορίζονται πολύ περισσότερα από τους άλλους, από τον κλάδο των υπηρεσιών, ακριβώς γιατί έχουν πολύ υψηλότερο κόστος ενέργειας. Υπάρχουν και άλλες ενδείξεις που είναι θετικές για την ελληνική οικονομία, πέρα από αυτό το πολυεθνισμένο περί επενδυτικής βαθμίδας, που είναι ένα σημαντικό βήμα. Το χρηματιστήριο εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες κρατάει πάνω από τις 1.000 μονάδες, πράγμα το οποίο είχαμε να δούμε από την εποχή του 9-10, που δείχνει ότι υπάρχουν
και χρήματα τα οποία μπαίνουν στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, που δείχνει και την εμπιστοσύνη των ξένων στην ελληνική οικονομία. Οι κατασκευές, αρκεί να κοιτάξει κανείς το Βόλο τι γίνεται, όπου κάθε γωνιά έχει και ένα-δύο πολυκατοικίες που χτίζονται. Το πρόβλημα το μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή είναι ότι, που δείχνει πάλι ότι έχουμε πολύ υψηλή εσωτερική ζήτηση, είναι η υπερβολική άνοδος των εισαγωγών. Οι ελληνικές εισαγωγές, εξαιτίας του γεγονότος ότι έχουμε αρκετά ισχυρή εσωτερική ζήτηση, εισαγωγή σημαίνει εισάγω καταναλωτικά προϊόντα, αλλά και προϊόντα τα οποία έχουν να κάνουν με τις κατασκευές και με τη μεταποίηση, σε τιμές τέτοιες που μου επιτρέπουν να συνεχίσω να παράγω ή να καταναλώνω. Έτσι, έχουμε ήδη μία άνοδο του εμπορικού ελλείμματος στα 38,4 δισεκατομμύρια ευρώ, που είναι 13 δισεκατομμύρια παραπάνω από ό,τι πέρυσι τέτοια χρονιά. Είναι πολύ μεγάλο νούμερο και είναι πολύ ανησυχητικό. Μάλιστα. Και πρέπει να το δούμε αυτό επίσης και σε σχέση με την ανατίμηση του ευρώ, το οποίο έχει φτάσει και αυτό σε επίπεδα 1,10 περίπου, ως προς το δολάριο, που δείχνει ότι... Να ρωτήσω τώρα κάτι για το δολάριο, παρενθετικά στην κουβέντα μας. Αυτή την έξαρση που έκανε το δολάριο θα την ξαναδούμε ή ήταν κάτι προσωρινό και θα το δούμε μετά από χρόνια ενδεχομένως? Θα το ξαναδούμε σίγουρα. Η διακύμανση μεταξύ ευρώ και δολαρίου, σας θυμίζω, ξεκίνησε από το 1 προς 1, ανέβηκε μέχρι το 1,20, 1,30, 1,40, έπεσε κάτω από το 0,9, ξανανέβηκε στο 1,10. Είναι δύο ισχυροί παίχτες στην παγκόσμια οικονομία που μεταξύ τους θα έχουν μια σχετική διακύμανση. Πρέπει να καταλάβετε ότι το δολάριο 1,10 σημαίνει ότι πληρώνουμε περίπου 30 λεπτά το λίτρο τη βενζίνη φτηνότερα. Γιατί οι αγορές μας σε καύσιμα είναι σε δολάρια. Έτσι. Δηλαδή η τιμή τη βενζίνη σήμερα θα ήταν στα 1,85-1,90, θα ήταν στα 2,20-2,30. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στην αντιπαράθεση την πολιτική. Το τι αντέχει δεν μπορεί να το πει κανείς παρά μόνο αυτοί που έχουν πολύ καλή γνώση των οικονομικών. Αλλά πρέπει να δούμε τι προτείνει κάθε πλευρά για τον δημοσιονομικό χώρο, να έχουμε εξοικειωθεί και με όλα αυτά, με όλες αυτές τις φράσεις που δημιουργείται. Λέει η κυβέρνηση, δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος, γι' αυτό και ξανασκέφτομαι, ανεξάρτητα μας λέει από τις εκλογές, να δώσω το βοήθημα που έδωσε τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, που δεν το είχαμε δει ποτέ μέχρι τώρα. Λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, εμείς θα δώσουμε τη 13η σύνταξη που την κατήργησε η Νέα Δημοκρατία, ενώ εμείς την είχαμε θεσμοθετήσει. Και θα καταργήσω και το τέλος επιτιδεύματος και θα χαρίσω και ένα μέρος από τα χρέη που δημιουργήθηκαν στην πανδημία και πάει λέγοντας. Θα έχουμε λοιπόν μια πλειοδοσία. Έχει να κάνει με το τι επιλέγει κάθε πλευρά ως κοκτέιλ μέτρων. Είναι εκτός των αντοχών μας, γιατί κανείς δεν θέλει σε ένα δυσθεώρητο χρέος που έχουμε να προσθέσει κι άλλα. Πρέπει να είναι κανείς πολύ προσεκτικός και να δει μέτρο-μέτρο και την πηγή των εσόδων από την οποία θα προκύψουν αυτές οι δαπάνες. Αυτή τη στιγμή η ελληνική οικονομία έχει πολύ υψηλούς φόρους. Και οι επιχειρήσεις πληρώνουν υψηλούς φόρους και οι μισθωτοί πληρώνουν υψηλούς φόρους και όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες πληρώνουν υψηλούς φόρους. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν υποσχόμαστε. Και όταν συγκρίνουμε δύο πολιτικές, δεν είμαι έτοιμος για να κάνω αυτή την άσκηση. Ευχαρίστως να ψάξω να βρω στοιχεία για να την κάνω. Κοιτάξτε, έχουμε μπροστά μας ένα δίμηνο. Ναι, ναι. 9 έχει Βεβαίως. Σήμερα ο μήνας. Αν ισχύουν τα σενάρια για την 9η Απριλίου, είναι 2 μήνες. Θα ξεδιπλωθούν τα προγράμματα και θα κάνουμε και μια τέτοια συζήτηση. Έτσι κι αλλιώς έχετε πάντα ζωηρό ενδιαφέρον για την πολιτική. Ασφαλώς. Ένα ασφαλές κριτήριο κατά τη γνώμη μου για το ψηφοφόρο, εννοώ, έτσι, αν μπορώ να δώσω συμβουλή, αν μου επιτρέπετε δηλαδή, είναι να κοιτάξει το παρελθόν. Να δει δηλαδή τι έκανε η παρούσα κυβέρνηση, τι έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία θέλει, υπόσχεται να ξανακάνει τα ίδια και καλύτερα. Άρα ας μην έχουμε κοντή μνήμη. Καλό είναι να μπαίνουμε σε μια αντιπαράθεση και να συγκρίνουμε μέτρο-μέτρο, αλλά έχει να κάνει και με την όλη λειτουργία της πολιτικής δύο κυβερνήσεων. Πλέον δεν έχουμε έναν άγνωστο παίχτη που λέγεται πρώτη φορά αριστερά, θα είναι δεύτερη φορά αριστερά. Συνεπώς έχουμε και ένα μέτρο σύγκριση με το παρελθόν. Μάλιστα. Λοιπόν,
Η οικονομία είναι βέβαιο ότι θα βρεθεί στο επίκεντρο αυτής της αντιπαράθεσης. Θα την ωφελήσει την οικονομία ή όχι? Σε καμία περίπτωση. Η αβεβαιότητα, η πολιτική είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα μαζί με τη γεωστρατηγική αβεβαιότητα. Ας πούμε, είναι εξίσου μεγάλα προβλήματα για την ελληνική οικονομία. Ξέρουμε παραδοσιακά από τα τελευταία 50 χρόνια, ενώ από τις εκλογές του 2004 και μετά, ότι οι εκλογικοί κύκλοι σημαίνουν περισσότερες δημόσιες δαπάνες και σημαίνει μεγαλύτερη χαλάρωση της λειτουργίας της ελληνικής οικονομίας όσον αφορά την ίσπραξη οφειλών, την καταβολή χρεωστούμενων, τη ρύθμιση χρεών και ούτω καθεξής. Άρα αναμένουμε μία περίοδο περίπου 2 έως 6 μηνών μέχρι να οριστεί η κυβέρνηση, γιατί και μπορεί και από τις δεύτερες εκλογές να μην προκύψει η κυβέρνηση για να υπάρχει ένας κύκλος διαβουλεύσεων που θα κρατήσουν μερικές εβδομάδες, αν όχι κανένα δύο μήνες. Κοιτάξτε, όμως υπάρχουν και σημάδια ότι μπορεί και να έχουν ήδη κάποιες δυνάμεις συνεννοηθεί για να φτιάξουν μια κυβέρνηση συνασπισμού, έτσι. Μακάρι. Η δική μου δηλαδή επιθυμία ως οικονομολόγου, θα έλεγα, όχι ως πολίτη, θα ήταν να βρεθούν οι τρεις να συζητήσουν να κάνουν μια κυβέρνηση. Εσείς μιλάτε για οικουμενική κυβέρνηση. Κυβέρνηση. Εντάξει. Να λύσουν τα βασικά ζητήματα. Ξέρετε, παρότι είμαστε στο καταχύμων, ότι αυτά είναι όνειρα θερινής νυχτός. Έρχονται και τα καρναβάλια, οπότε εντάξει. Εντάξει, ναι. Στο πνεύμα αυτό μπορούμε να το δεχτούμε. Λοιπόν, ελάτε να δούμε αν κάνει ζημιά. Προφανώς θα κάνει ζημιά η ακυβερνησία. Αν δηλαδή πάμε σε εκλογές, που σημαίνει ότι θα έχουμε μια υπηρεσιακή κυβέρνηση για κανένα μήνα, τουλάχιστον για 3 εβδομάδες, θα συνεχίσουμε με αυτή την κυβέρνηση για άλλο κανένα μήνα και βάλε, για να πάμε στο δεύτερο γύρο της αναμέτρησης. Άρα μετρούμε ένα δίμηνο, αλλά όπως λέτε, δεν είναι απίθανο, μπορεί να προκύψει ακυβερνησία και μετά τη δεύτερη αναμέτρηση. Αυτό σίγουρα κάνει ζημιά σε όλα και στην οικονομία κυρίως. Αυτό που ζούμε μέχρι τώρα, δηλαδή όλη αυτή η συζήτηση για τις εκλογές, δημιουργεί κάποιους κραδασμούς στην οικονομία ή προς το παρόν όχι? Προς το παρόν όχι. Ήδη οι κραδασμούς, με την έννοια δεν υπάρχουν ολιγορίες στη λήψη αποφάσεων. Αλλά κάποιοι μπορεί να έχουν κατεβάσει μολύβια. Δεν πάνε να λέει σε κάθε Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός, μην κατεβάζετε μολύβια, θα σας αντικαταστήσω. Θέλω να πω πώς προκύπτει όλος αυτός ο άπλετος χρόνος για να πηγαίνουν σε όλες τις πίτες, να πηγαίνουν σε κάθε κάλεσμα που έχουν όλοι αυτοί οι υπουργοί. Έτσι, σας λέω τώρα για τους υπουργούς. Ναι, αυτό πρέπει να έχει κανείς εικόνα συγκεκριμένων υπουργείων και έργων τα οποία γίνονται. Εάν συνεχιστούν οι ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις με το ρυθμό που ξεκίνησαν στις αρχές του χρόνου, ίσως οι κραδασμοί να είναι μικρότεροι. Αλλά ακόμα δεν έχουμε, εγώ τουλάχιστον δεν έχω τέτοια ένδειξη, από όσο μπορώ να παρακολουθήσω από την επαρχία το τι γίνεται στην Αθήνα. Ναι. Πάντως θύμα θα είναι η οικονομία, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Ναι. Έτσι, αρκεί όλα να τελειώσουν γρήγορα, τακτοποιημένα, χωρίς ανασφάλεια, ενώ για το ποια είναι η επόμενη μέρα, δηλαδή μην πάμε, είμαστε αρκετά παλιοί και οι δύο και θυμόμαστε το 89-90, έτσι, που ανά 3-4 μήνες είχαμε εκλογές. Αυτό προφανώς βλάπτει και την οικονομία. Και σε ένα κλίμα πολύ πιο τοξικό από τώρα, να μην το ξεχνάμε και αυτό. Με το ειδικό δικαστήριο λέτε. Βέβαια. Λοιπόν, το ερώτημα θα πει κάποιος που μας παρακολουθεί τώρα, ωραία μας τα λέτε 10-12 λεπτά τώρα. Εγώ θα δω διαφορά στο πορτοφόλι μου, γιατί ο συνταξιούχος λέει κοροϊδία ήταν αυτή η αύξηση που πήραμε. Και εντάξει, κακά τα ψέματα, το 7,7% πόσο να κάνει διαφορά σε μια σύνταξη του ΟΓΑ, για παράδειγμα, που είναι από τις πιο χαμηλές? Κοιτάξτε, υπάρχουν κατηγορίες Ελλήνων που θα δουν αυξήσεις στα πορτοφόλια τους αισθητές, έτσι, όχι τεράστιες. Ήδη όλοι οι κλάδοι έχουν ξεκινήσει διεκδικήσεις και κινητοποιήσεις. Κατά σύμπτωση και ο δικός μας ο κλάδος ξεκινάει κινητοποιήσεις, ενώ των πανεπιστημιακών δασκάλων. Σήμερα βγήκε μια σχετική ανακοίνωση. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, εξαρτάται από το χώρο και τον τόπο στον οποίο βρίσκονται, εννοώ την επαγγελματική εξειδίκευση και τον τόπο στον οποίο βρίσκονται, αν θα μπορέσουν. Ας πούμε, οι μηχανικοί γενικά τώρα βρίσκονται σε μια σχετικά καλή περίοδο σε σχέση με αυτό που συνέβαινε 3-4 χρόνια πριν.
Οι δικηγόροι με τον πληθωρισμό που έχουν, ορισμένοι θα επιβληθούν, κάποιοι δεν θα επιβληθούν. Το ζήτημα είναι τι θα γίνει στη μεγάλη ομάδα των μισθωτών και των συνταξιούχων. Για τους συνταξιούχους φαίνεται, σήμερα διάβαζα τον οικονομικό ταχυδρόμο, ότι θα υπάρξει και ένας δεύτερος γύρος αυξήσεων με βάση την αναθεώρηση του επίπεδου της ανάπτυξης που έγινε πέρσι. Αλλά οπωσδήποτε τώρα, εάν ένας πάρει 15, 20, 25 ευρώ αύξηση το μήνα, δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένος με βάση προφανώς την απώλεια που έχει σε άλλα είδη. Ευχαριστούμε θερμά. Γεια σας, κύριε Ζουμπουλάκη. Και εσείς.